Υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι που θέλουν να αγωνιστούν, να χαθούν για την πατρίδα τους, γιατί πράγματι για εμάς τους Έλληνες η πατρίδα μας είναι κάτι ιερό και αυτό το διαβεβαιώνει η ιστορική πραγματικότητα που πάντα εμάς τους Έλληνες θέλει να δείχνει ότι αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας. Την πρωτοβουλία αρχικά για να εγκατασταθήσουμε, για να μπήσουμε εδώ πέρα, στο χώρο του σχολείου που δεν υπήρχε, την πήραν τρία παιδιά από το 15 Μελές και ήταν πολύ σωστή. Πιστεύω ότι σε όλα τα σχολεία θέλουν να υψώνουν την ελληνική σημαία για να δείχνουμε ότι είμαστε Έλληνες και να αποδεικνύουμε ότι η ελληνική νεολαία είναι ικανή να αντιμετωπίσει τον κάθε κίνδυνο. Σαν μέλος 15 Μελές, σκέφτηκα με ένα συμμαθητή μου, τον πρόεδρο 15 Μελές, να πάρουμε τη σημαία. Διότι θέλαμε να τη σηκώσουμε και διαπιστώσαμε ότι δεν είχε και σκέφτηκαμε να οργανωθούμε. Πήραμε τη σημαία και έγινε έπαρση. Και αυτό το κάναμε επηρεασμένοι βέβαια από τα γεγονότα, αν και πρέπει να το έχουμε κάνει πιο νωρίς, αλλά ήταν μια ιστορική μας ανάγκη, δεν μπορούσαμε. Οπότε ο διορισμός είναι έμφυτος στους Έλληνες. Τη σηκώνουμε τη Δευτέρα το πρωί και την κατεβάζουμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Η σημαία αυτή δεν είναι μόνο ένα πανί, αλλά συμφωνίζει τις αξίες ενός ολόκληρου ελληνικού, του ολόκληρου ελληνικού έθνους. Και σήμερα τιμήσαμε αυτούς τους τρεις ανθρώπους που πεθάναν για αυτή τη σημαία. Δεν ξέρω, είμαι πολύ συγκινημένη. Οι μαθητές μου, μετά από τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς, ζήτησαν από τον υποδιευθυντή μου να σηκώσουμε τη σημαία. Έτσι λοιπόν τα παιδιά έκαναν έρανο και με τη συμβολή των καθηγητών πήραν σημαίες, δύο. Σαν Έλληνες έχουμε υποχρέωση να αποδώσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στα τρία Ελληνόπουλα που χάθηκαν για μας. Θα παρακαλέσω να κάνουμε εν όλου του λεπτού σιγή για τα τρία παλικάρια, τον Χριστόδουλο Καραθανάση, τον Παναγιώτη Βλαχάκο και τον Ορέστη Γιαλοξό που χάθηκαν για την πατρίδα μας. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Προσοχή! Δεν ξέρω, θέλω η κοπελιά που και τώρα κρατάει το μικρόφωνο στα χέρια της να μας πει δύο κουβέντες. Είσαι βέβαια φανερά συγκινημένη. Ναι. Πες μας όμως, έτσι όπως νιώθεις αυτή τη στιγμή και έτσι όπως ένιωσες όταν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό κάνατε έπαρση της σημαίας στο σχολείο σας. Περιέγραψε μου. Στην αρχή μπορώ να πω ότι δεν το είχα πάρει στα σοβαρά. Ναι. Ίσως και να κορόιδεψα. Αλλά όσο πέρναγε ο καιρός, έβλεπα ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό που έγινε στο σχολείο μας. Δεν ξέρω, το ρεπορτάζ που κάνετε με συγκίνησε πάρα πολύ γιατί... Είναι αυτά που είπατε εσείς, σε συνδυασμό με κάποιες εικόνες για τα πράγματα, για τις καταστάσεις για τις οποίες πάλι εσείς μιλούσατε. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από το να φτιάξουμε ένα θέμα με τα δικά σας λόγια όμως. Με αυτά που εσείς είπατε. Δεν πιστεύω ότι έχω ξανανιώσει έτσι και... Πραγματικά αυτή η σημαία συμβολίζει όλες τις αξίες του ελληνικού έθνους και όποιος άνθρωπος δεν την τιμάει όπως πρέπει, δεν ονομάζεται Έλληνας. Νιώθεις έτσι μετά από τα πρόσφατα γεγονότα, γιατί πιστεύω ότι κάτι θα άλλαξε μέσα σου μετά την απώλεια των τριών αυτών ανθρώπων που χάθηκαν έτσι τόσο άδοξα. Ή πάντα ένιωθες έτσι για την ελληνική σημαία? Όταν πήραμε στο Ευρωμπάσκετ, βγήκαμε πρωταθλητές κόσμου, όταν βγήκε πρώτος ο κύριος Σπύρος Δήμας,
Πρόσφατα, πρόσφατα. Και η κυρία Πατουλίδου, ναι. Και η κυρία Πατουλίδου. Πολύ πρόσφατα. Οι πιο πρόσφατοι Ολυμπιονίκες μας. Ναι. Ένιωσα ακριβώς το ίδιο, θα μπορούσα να πω. Και όταν μια νέα κοπέλα βλέπει κάποιες εικόνες, μιλάει έτσι, κλαίει για την ελληνική σημαία, τότε πιστεύω ότι η ελληνική γενιά, οι νέοι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει για τα καλά, νιώθουν πραγματικά μέσα. Το λέει η καρδούλα τους. Κύριε Μάρκου, ναι. Υποστηρίζω. Συγγνώμη. Υποστηρίζω. Αβίαστα ότι η ελληνική νεολαία, η σύγχρονη ελληνική νεολαία, είναι παγκοσμίως η καλύτερη και όχι μόνο η καλύτερη παγκοσμίως, αλλά και από τις καλύτερες γενιές που πέρασαν. Πάντα πίστευα στην νεολαία μας ότι έχει ιδανικά, απλά δεν υπήρχε ο τρόπος να εκφραστεί. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα παιδιά, αυτά τα ωραία πρόσωπα, τα χαμογελαστά, ναι, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας και μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτούς. Κοιτάξτε, μην το πάρουμε μόνο ότι επηρεαστήκαμε άμεσα από τα γεγονότα που έγιναν στην Ήμια. Γιατί έτσι μπορεί κάλλιστα κάποιος να μας κατηγορήσει ότι δείχνουμε υπερβολικό εθνικισμό που φτάνει στα όρια του φανατισμού ή οτιδήποτε άλλο, να μας κατηγορήσουν ακόμα και για φασίστες. Δεν το κάναμε γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ, να βγούμε στη τηλεόραση, στην εφημερίδα. Ό,τι κάναμε, το κάναμε από το συνέστημα αυτό που νιώσαμε εκείνη τη στιγμή. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Δεν υπάρχει λόγος να σου κατηγορήσει κανένας. Δεν είμαστε. Ούτε υπάρχει αυτή η πρόθεση από εμάς ή πιστεύω οποιονδήποτε άλλο που θα σε βλέπει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, θα είναι κακός, δεν θα είναι Έλληνας αυτός που θα σε κατηγορήσει. Το που είπα στους μαθητές μου προηγουμένως, ότι θα φανεί ότι έχουμε φανατιστεί σε αυτό που κάναμε. Πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια και δεν το πιστεύουν, γιατί όχι, φοβάται, μην κατηγορηθείτε, δεν είπα ότι έχετε φανατιστεί. Γιατί είχαν κάποια τηλεγραφήματα στο σχολείο μας, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί. Όχι, τι σας λένε σε αυτά τα τηλεγραφήματα. Νομίζω ότι τα έχει ο κύριος. Έχετε τηλεγραφήματα, σας έχουν στείλει γράμματα μετά από αυτή σας την ενέργεια, ναι, και όταν δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες. Τι ακριβώς λένε, από τα άλλα σχολεία είναι της Ελλάδας. Ναι, έχω από ένα νυχτερινό σχολείο των Τρικάλων ένα τηλεγράφημα. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε τι αναφέρουν. Είναι εκδηλώσεις δηλαδή θαυμασμού για αυτό που κάνατε, ναι, περισσότερο. Εκδηλώσεις θαυμασμού για θαυμασμού. Αυτό που κάναμε. Άρα δεν πιστεύω ότι θα σχολιαστεί. Πιστεύουν αυτά τα παιδιά όμως από το να σας στέλνουν τέτοια τηλεγραφήματα. Έγραψαν σε αυτά ότι πρόκειται να κάνουν το ίδιο. Τους δημιούργησε την ίδια επιθυμία. Πιστεύω ότι ο ένας κύριος που μας το έστειλε είναι ανώνυμος. Όχι, είναι όλοι επώνυμοι. Τι ακριβώς σας λένε σε αυτά τα τελευταία. Ναι. Να διαβάσω ένα ενδεικτικά, αναφέρω τα υπόλοιπα. Συμμεριζόμενος τον ενθουσιασμό και την εθνική υπερηφάνεια των μαθητών και του Διευθυντού του 9ου Λυκείου Αθηνών, συγχαίρω εγκαρδίως για πρωτοβουλία επανεπάρσεως της ελληνικής σημαίας στο σχολείο σας. Στοπ. Έβγε σε όλους. Την ώρα που όλοι τιμούν με τον δικό τους τρόπο, όσοι τιμούν τουλάχιστον την ελληνική σημαία, κάποιοι άλλοι την καίνε. Θυμόμαστε τα πρόσφατα γεγονότα στο Πολυτεχνείο, κυρία Βερούλη. Ναι. Ναι. Αυτό που με έκανε εντύπωση εμένα ήταν ότι τα παιδιά μάζεψαν λεφτά και οι καθηγητές μάζεψαν λεφτά για να αγοραστούν οι σημαίες στα σχολεία. Πού είναι αυτό το κράτος? Είναι βέβαια. Πού είναι το κράτος, κυρία Βερούλη, πού είναι, κύριε Μηγιάκη? Και φτάνουμε ύστερα στο Πολυτεχνείο που τελικά. Νομίζω ότι το κράτος το κάνουμε εμείς. Παιδιά, να σας θυμίσω λίγο κάποιες σκηνές από το Πολυτεχνείο, πολύ σύντομα, τις οποίες όλοι έχουμε καταδικάσει. Εντάξει, όλοι μας, να θυμηθούμε όμως αυτές τις σκηνές, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το βίντεο και να μπούμε στην κουβέντα μας με το θέμα αυτό. Δηλαδή, τους ανθρώπους που την καταστρέφουν την ώρα που κάποιοι άλλοι την αγαπάνε και την τιμούν. Να δούμε το ρεπορτάζ. Τότε που κεγόταν αυτό το σύμβολο, κεγόταν και η ψυχή μου. Ένα βράδυ ολόκληρο μάτωνε η ψυχή μου. Αυτό ήταν το αντίδοτο. Ευχαριστώ τα παιδιά μου που πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες? Να αγαπάνε πάρα πολύ την πατρίδα τους. Και να αγωνίζονται για αυτήν και να είναι έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους. Το ιερό σύμβολο δεν πρέπει να το καίμε.
αλλά αντιθέτως να αναρτήσετε κάθε πρωί σε κάθε σχολείο. Σίγουρα είναι μια βεβήλωση της σημαίας που αμαυρώνει αυτό το σύμβολο και τουλάχιστον μας προκαλεί κάποια δία, μπορώ να πω. Είναι ένα γεγονός πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ καταδικάσιμο φυσικά, γιατί τον ελληνισμό τους, τώρα που το έχουμε και ανάγκη μεγάλη, δεν μπορούν να το δείξουν καίγοντας κάποιες σημαίες. Εμείς, σαν παιδιά του 9ου Λυκείου, το δείξαμε παίρνοντας μια σημαία και δεν μας βάλανε κάποιοι άλλοι να την πάρουμε, ούτε κάποιοι καθηγητές μας. Απλώς μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά, μαζέψαμε ό,τι είχαμε από λεφτά και πήγαμε και αγοράσαμε μια σημαία. Το μήνυμα που οφείλει να σταλεί είναι ότι οι άνθρωποι σέβονται την πατρίδα τους και όταν ακόμα εκείνη τους πληγώνει, υπάρχουν άλλοι τρόποι για να δείξουν ότι εκείνο το σύμβολο δεν τους εκφράζει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ίσως το κάψιμο μιας σημαίας δεν δείχνει ότι δεν μας εκφράζει η πατρίδα μας, αλλά δεν μας εκφράζουν οι ανώτεροι μας, δεν μας εκφράζει κάτι άλλο.